κουμπίνι το έχουμε. Είναι κοσμητικό. Κάνετε. Φωτιά στα κόκκινα, ρε παιδί. Καλά είστε. Είπανε, έρθω σωστά. Βέβαια. Είναι και η ώρα περασμένη. Τι να κοιτάς, έχω κοιτάξει γιατί οι γυναίκες όταν βλέπουν ωραίο κορμί. Κοιτάμε, ξέρεις, λίγο να βρούμε ένα ψεγάδι, να χαρούμε κι εμείς λίγο. Μάλιστα. Αλλά ναι. Η κοπέλα είναι ένα ψεγάδι. Μπορείς να δεις λίγο, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, γρήγορα φορά και πάρα πολύ. Ωραία, εντάξει, έλα λίγο. Έτσι λίγο. Απλά να δει πού πάει το μάτι σου. Όχι, γίνα λίγο να σε δει λίγο προς εδώ. Έλα λίγο κοντά. Καλησπέρα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία, Μαρία, κάτσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλά τέτοια ύψη σε άντρες, οπότε εντάξει. Να σου πω, φοράς και εσύ όμως ψηλά τα κουνί. Τώρα το μαράκι μας και αυτό. Ναι, και αυτό γρήγορα. Εσύ έλα με μια Ελβιέλα. Ένα με ένα αθλητικό να πούμε. Το σκέφτηκα, να ξέρεις. Έτσι. Σκέφτηκα. Αλλά δεν μπορείς με μετά. Δεν πάει ασορτή με το σορτσάκι. Το έχεις κάνει ποτέ. Πάντα δηλαδή στις εμφανίσεις σου θέλεις να είσαι σεξι, ωραία. Όχι, είμαι πιο άνετη με το αρβιλάκι μου και με το σορτσάκι μου, μπορώ να πω. Και γιατί δεν ήρθες έτσι. Ήρθα πριν να έτσι και λέμε πως εγώ έτσι, αλλά λέμε εντάξει. Είδα στο σπίτι σας, μην είναι σαλέτσος. Σαλέτσος εμείς δεν έχουμε τέτοια, δεν κοιτάμε τη σήματα, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι... Είστε πάρα πολύ. Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή. Βέβαια, δεν μας χαλάει. Σταρόβας είναι και κοντά, περίμενε. Θα πάρω και θέση. Σας, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχεις ρίξει μαύρη πέτρα στα τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν σου έχει γίνει πρόταση ή όχι, αν ήταν μια δική σου. Δόξα τω Θεώ. Σου έχουν γίνει, ε. Ναι. Και για φωτογραφίσεις, για εκπομπές, για να συμμετάσχουμε. Ναι, και λες όχι. Γιατί αν επιτρέπεται. Άφησε ένα στίγμα μια πολύ ερωτική κοπέλα, έτσι. Πέρασαν παρουσιάστρια, που άφηνε μια έτσι πολύ άβρα ερωτική και σεξουαλική. Όπως είπες και εσύ πριν, πολύ ομιλητική. Ναι, και θέλω να πω ότι είναι σαν να ήθελες να γυρίσεις μια σελίδα, που εγώ το δέχομαι αυτό και νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να και θελήσει να γυρίσει μια σελίδα να το κάνει, χωρίς να έχεις κάνει κάτι με αυτό. Έτσι, πάντα ήσουν, νομίζω, σε αυτό που έκανες πάρα πολύ τίμια και πάρα πολύ ειλικρινής, ότι αυτό ήθελα να κάνω, ότι πήγες ποτέ να το παίξεις κάτι διαφορετικό ή διανοούμενο ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα όμως το έχεις αποφασίσει το τραγούδι και είναι σαν να λες, κλείνω πίσω με όλο αυτό. Απλά ήταν από επιλογή μου, καθαρά μόνο τι θα κάνω στο μέλλον, τι είναι αυτό που αγαπάω πραγματικά και τι θέλω να κάνω πραγματικά. Ναι, πολύ όμορφες εμπειρίες, απλά αυτό που με αντιπροσωπεύει και νιώθω κι εγώ καλά είναι το τραγούδι. Εξάλλου, απλά δεν το θυμάται ο κόσμος. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι εγώ θυμάμαι έτσι το τραγούδι στο Ποσειδόνιο, νομίζω. Ακριβώς, έτσι και ο Θέμος εκεί, το θυμάμαι. Εκεί με είδε. Όχι. Έμαθε ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή κοπέλα. Δεν είχε έρθει. Όμως με είχαν δει, έγινε μια φωτογράφηση. Και έτσι ο Θέμος με είχε καλέσει στην εκπομπή του. Και στον αέρα μου έκανε πρόταση και μου λέει. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Μικρούλα. Πήγαινε σχολείο. Σου άρεσε αυτό, δηλαδή η εμπειρία εκεί τη τηλεόραση. Ναι, πάρα πολύ μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συνηθίσει να είμαστε από εδώ, να είμαι από αυτή τη θέση. Έχω συνηθίσει να στριμώχνω εγώ λίγο τους καλεσμένους. Και δεν είμαι πολύ καλή. Είμαι ομιλητική μια χαρά. Όταν συνηθίζει, αλλάζουμε ρόλους. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Ξάνθη, πώς? Ξάνθη, δεν το ξέρω αυτό. Λάρισα. Ωραία πολύ. Να σου πω, δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί μια πρόταση στην τηλεόραση σαν συμπαρουσιάστρια ή σαν παρουσιάστρια με το τραγούδι? Βλέπουμε πάρα πολλούς τώρα τελευταία ηθοποιούς και τραγουδιστές να κάνουν τηλεοπτικές εκπομπές. Πάρα πολλούς. Ίσως νομίζω από τις περισσότερες φορές που έχουμε δει. Όχι ότι δεν γινόταν στο παρελθόν, αλλά τα συνδυάζουν. Κυρίως στο εξωτερικό όμως νομίζω. Ναι, και εδώ τώρα. Πιστεύεις όμως ότι έπρεπε λίγο να κλείσεις αυτή την πόρτα, να πάρεις αυτή τη βάφτιση, την καλή, και αν μετά κάτι σημαίνει στο μέλλον να το ξανακάνεις, να το ξανασκεφτείς? Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο που ό,τι έκανα βασικά, ποτέ δεν πιέστηκα, πάντα τα αγαπούσα. Ήμουνα πολύ συγκεκριμένη. Και ειδικά τώρα που έχω ρημάσει και όλες, λόγω ηλικίας, λογικό και όλες. Πόσο χρόνο είσαι να επιτρέπετε? 27. Έχει πολύ μικρή ημέρες. Και αυτό ρωτάω. Ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία. Και τα πριν. Πειράζει που ρωτάω. Όχι βέβαια, προς Θεού δεν νομίζω ότι... Έχεις γενέθλια πρόσφατα? Ναι, πριν λίγες ημέρες. Παλιά καταστήσεις. Ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι... ναι, επειδή το αγαπάω θα το ξαναέκανα, αν ήταν αυτό που θέλω και αν ήταν σωστή και όμορφη η πρόταση. Καταλαβαίνεις. Άμα αυτό το πράγμα ένιωθα καλά. Αλλά απλά κάποια στιγμή που είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση, δηλαδή πραγματικά όμως κάποια στιγμή έβγαινε έξω από το σπίτι μου και έβλεπα να κάνουν πικνίκ όλη μέρα οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι έξω από το σπίτι μου. Και λίγο είχε ξεφύγει. Πιστεύεις ότι έφταιγες εσύ σε αυτό? Σίγουρα, απλά. Πού έφταιγες? Θα το πάρουμε, γιατί μπορεί να μην φταίει. Γιατί ήμουν πολύ ειλικρινής. Νομίζω μπροστά στην κάμερα δεν πρέπει να λες πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Γιατί. Γιατί παρεξήγησε μερικές φορές. Τι σχέση είχαν οι κάμερες έξω? Νομίζω
καθένας μπορεί να το έχει ζήσει λίγο ή πολύ ναι. στο θέμα της τηλεόρασης, όχι όλοι. Αυτοί που δεν το έχουν ζήσει κατηγορούν ότι αυτοί που το ζουν το στείνουν οι ίδιοι. Όχι, υπάρχει καθόλου. Και αυτό. Είναι καταπληκτικό καθόλου. Πράγμα. Δηλαδή, σε αυτούς που δεν έχουν τρέξει ποτέ οι κάμερες και οι φωτογράφοι, θεωρούν ότι σε αυτούς που τρέχουν, ότι το στείλουν οι ίδιοι και τρέχουν. Όχι, μπορώ να σας πω μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό. Ειδικά σε κάποιο ατύχημα που είχα, μπορώ να σας πω ότι κάποια στιγμή βγήκε η μαμά μου και τους λέει: «Σας παρακαλώ, δεν μπορεί να βγει». Γιατί είχα χτυπήσει και αυτά. Δεν γινόταν να βγω έτσι. Σου άρεσε όμως λίγο αυτό κάποια στιγμή. Σίγουρα ήμουν και πολύ μικρή σε ηλικία και όπως καταλαβαίνετε, ναι. Βέβαια, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είχα τη μητέρα μου που δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα. Σε προσγείωνε. Ναι, με προσγείωνε. Μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ πιο normal, συγγνώμη, πολύ πιο normal από πριν. Δηλαδή. Με το που μπήκα στη τηλεόραση, προσγειώθηκα. Αντί να ανέβω. Πόσο χρόνο μπήκε στην τηλεόραση, 16-17. Είναι επικίνδυνη ηλικία. Ήταν πάντα η μητέρα μου στο πλάι. Στο πλάι. Και σε συμβούλευε ή... Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μέσα στο χώρο δεν μπορεί να σε συμβουλέψει σίγουρα κατάλληλα. Mm-hmm. Όμως ήμουν πολύ τυχερή που η πρώτη μου εκπομπή ήταν και ο Θόμος Αναστασιάδης και ο Βαγγέλης Περής που ό,τι γινότανε πάντα πολλοί μπορούσαν να ρωτήσω, να με συμβουλεύσουν. Απλά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι όλο αυτό φτάνει και πρέπει να αφοσιωθώ και να κάνω σωστά αυτό που, θες να αυτό που θέλω να κάνω. Και όταν έγινε αυτό, αυτό βέβαια, είναι φωνητική, 5 φορές την εβδομάδα. Α, κάνεις φωνητική. Ναι, ναι, εννοείται και ευχαριστώ πολύ και όλες για το δάσκαλό μου που είναι ο Τέρης Ιγανός. Και είναι ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε τόσο πολύ, μπορώ να πω. Ο Τέρης Ιγανός έχει ψηλές φωνητικές κορδές. Μην το βλέπεις Ιγανό. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Η φωνή δεν είναι ίδια. Ναι, εννοείται. Και είναι το γυμναστήριο, είναι ο ύπνος. Είναι όλα μαζί. Είπες κάποια στιγμή για τη μαμά σου. Στο Θέμο, υπήρξαν κάποιες φορές που έβγαλες την πολύ σεξ πλευρά σου. Έτσι. Κατά το κορίτσι του Θέμου. Ναι, κορίτσι του Θέμου. Το ξέρουμε. Τότε, νομίζω ότι δεν είμαι από τα κορίτσια που έχω βγάλει το τόσο σεξ. Έχουν υπάρξει κορίτσια με πολύ περισσότερο σεξ. Ναι, επειδή είπες όμως ότι τη μαμά σου την είχες δίπλα σου. Η μαμά σου κάποια στιγμή δεν αντέδρασε, ας πούμε, με τις πολύ σεξ εμφανίσεις σου. Και τι σου έλεγε τότε, μήπως κάποια στιγμή σου είπε εκείνη, παιδί μου, το παράκανες. Άμα αγαπάς το τραγούδι, άφησε τα όλα πίσω και συνέχισε εκεί. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη σε κάποια πράγματα. Και μπορώ να σου πω ότι τα λάθη μου τα αγαπάω και τα αγαπάω πολύ. Καλά, εννοείται αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι από τα λάθη μου εγώ έχω μάθει. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπω και έχουν κάνει λάθη, αλλά δεν έχουν μάθει από αυτά. Εγώ έχω μάθει. Ξέρω τι θέλω να αποφεύγω πια. Ξέρω τι θέλω πια και είμαι πολύ συναισθαλμένη. Έκανα τα λάθη μου, εντάξει, όλοι όπως. Γιατί το νομίζω, γιατί το βάζουμε το κορίτσι σου. Όχι, μα γιατί το λέω, αυτό ήθελα να πω. Όχι, δεν εννοώ μόνο αυτό, μιλάω για πολλά, για τις φωτογραφίσεις και για. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχεις κάνει τίποτα κακό, σου μιλάω ειλικρινά. Όχι, δεν είναι κακό. Βίωσες μια καταπληκτική εποχή. Πραγματικά. Ήταν καταπληκτική εποχή. Τρελαινόντουσαν οι άντρες και οι γυναίκες με την πάρτι σου. Φυσικά. Έκανες μια πολύ ωραία, το λέω ειλικρινά. Και νομίζω ότι βίωσες μια κατάσταση που αυτός έκανε και είδε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αποφάσισε ότι πρέπει να τελειώσει. Ναι. Το τέλειωσες εσύ. Εντάξει, όταν μεγαλώνεις, εγώ ήρθα από την Ξάνθη. Ναι. Εντάξει, ήρθα από εκεί, όλα, όταν έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά. Το μόνο που κοιτούσα και με ενδιέφερε είναι να είμαι εγώ καλά. Έψαχνα λοιπόν τον δρόμο μου. Ξεκίνησα να τραγουδάω, έτσι ήρθα και στην Αθήνα. Έψαχνα τον δρόμο μου. Μπήκα μέσα στενά, συνέντευξα μονόδρομο. Είδα πολλά. Τώρα νομίζω ότι και αισθάνομαι και το βλέπω. Είμαι πια στο κατάλληλο και σωστό δρόμο. Επειδή μιλάς με δρόμους και με τέτοιες ορολογίες, σε αδιέξοδο βρέθηκες ποτέ? Να πεις ότι εδώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πότε? Πες μου μια στιγμή που είπες ότι εδώ τέλος, δεν ξέρω τι να κάνω, θέλω βοήθεια. Τέλος εδώ δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, δώστε μου μια βοήθεια. Σε εμφανιστεί κάποιος να με βοηθήσει. Όταν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο τραγούδι και στην τηλεόραση. Μάλιστα. Εκεί ήμουνα, ναι. Γιατί γινόταν πολύ ωραίες προτάσεις. Μου έγινε πρόταση για μουσική εκπομπή τότε και ήταν κάτι το οποίο εγώ το έβλεπα ενδιάμεσο. Για μένα ήταν σωστό. Mm-hmm. Ναι. Όμως εκεί πέρα ήταν ο δρόμος που έπρεπε να διαλέξω τελικά αν θα κάνω το ένα ή αν θα κάνω το άλλο. Καλά, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και έτσι κι αλλιώς τώρα... η ζωή είναι μια σειρά περίοδος. Ναι, μπορεί τώρα, το χρόνο όχι. Να κάνεις τώρα κάτι θέλει άλλο. Αυτό. Όχι. Τώρα θες το τραγούδι. Τότε ήταν πολύ λεπτή η ισορροπία και πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Γιατί κανένας δεν θυμόταν. Με θυμόταν σαν κορίτσι του Θεού. Δεν θυμόταν ότι ξεκίνησα να τραγουδάω. Και ο Θέμος με ανακάλυψε εκεί. Ναι. Ήμουν καθαρά κορίτσι του Θέμου. Ο Βαλεντίνο
που είναι ο σύντροφός σου. Δεν το κρύβεις, νομίζω. Όχι, είναι πάρα βέβαια. Πολύ. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? 4 χρόνια. Νομίζω ότι έχει παίξει ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο στη ζωή σου. Το πιο σημαντικό. Εμφανίζονται σχέσεις στη ζωή μας που μπορεί να μας κάνουν πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ καλό, να μας χαλάσουν, ναι, να μας αποτρέψουν από πράγματα. Γενικά ναι, παίζουν διάφορους ρόλους. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή νιώθω και επειδή τον βλέπω συχνά λόγω στο ραδιόφωνο, τον αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ νομίζω ότι είναι αυτός, παιδί μου, ο ορισμός, και θέλω να το πω αυτό, είναι ο ορισμός της αγάπης. Αγαπώ μια γυναίκα. Λατρεία. Βλέπω μια σύντροφο, τη λατρεύω και όλο αυτό το πράγμα που βιώνω μαζί της είναι ένα πράγμα που είμαι δίπλα της σε οτιδήποτε συμβεί. Είμαι συγκινητό τώρα με όλα τα. Ναι, πες μου λίγο, για μην τα λέω εγώ, τι ρόλο παίζει ο Βαλεντίνος στη ζωή σου. Καταρχήν ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας για μένα, για όλο αυτό που βλέπεις και τη συζήτηση ακόμα που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Συγκινήσε λίγο τώρα. Με έχει, ναι. Βλέπω τη φωτογραφία εδώ μεταξύ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε να σκέφτομαι καθαρά, να ξέρω τι θέλω και το πιο σημαντικό να είναι σωστό ό,τι σκέφτομαι. Ναι. Γιατί πριν εγώ ήμουν και λίγο εντάξει, μωρέ, τώρα τι μου λες και εσύ τώρα. Δεν δείκνα και πολύ βάση σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ο Βαλεντίνο βρέθηκε στη ζωή μου την πιο σημαντική στιγμή. Και μπορώ να σου πω και ακόμη ένας άνθρωπος, Παύλα παραγωγός μου, ο Χριστόδουλος Σιγανός, είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι μέσα από συζητήσεις και από πράγματα που ζούμε μαζί, είναι οι άνθρωποι που με έχουν κάνει να οριμάσω και να σκέφτομαι πολύ σωστά. Mm. Και χαίρομαι με μένα πολλές φορές που μου λένε κάτι και μπορώ πια να απαντήσω. Ενώ παλιά ήμουνα λίγο αγρίμη, δεν ήξερα. Ξέρεις, αντιδρούσα πολύ εύκολα. Συζήτησε με το Βαλεντίνο. Εδώ και 4 χρόνια. Το γάμο το σκέφτεσαι? Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια το σκέφτονται. Ναι. Απλά δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Αυτό ναι, το φέρνει ο Θεός. Είχες πει και κάτι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, όμως πραγματικά περιμένω από μια ωραία γυναίκα με τόσο ωραίο σώμα να μου πει αν ισχύει αυτό ή όχι. Ότι φοβάσαι να κάνεις παιδί, μήπως χαλάσεις το σώμα σου. Το έχεις πει αυτό? Θα σου πω. Ναι, αλλά δεν είναι. Θα σου πω τι γίνεται. Από μικρή, εγώ επειδή προσέχω πάρα πολύ και γενικά από μικρή ήμουν, έκανα ενόργανη γυμναστική, ρυθμική και ήμουν πολύ με το σώμα μου, πολύ προσεγμένη μέχρι και σήμερα και δεν έχω μάθει να αφήνομαι. Μέχρι και το, για μένα το τέλειο δεν υπάρχει. Και εγώ δω το καλύτερο του εαυτού μου, οπότε, ξέρεις, κάποια στιγμή, μόλις, επειδή το σκεφτόμουν, μόλις μου το αναφέρανε, αντέδρασα ότι, ναι, σαν όλες τις κοπέλες και εγώ το σκέφτομαι. Αλλά δεν το εννοούσα από αυτή την άποψη. Ότι το απορρίπτεις. Από μικρή, όχι βέβαια, ούτε απ' έξω, εννοείται. Εννοείται αυτό. Και νομίζω ότι επειδή είναι, εσένα το σώμα σου πλέον έχει τεράστια μνήμη, επειδή το κορμί μας, ναι, έχει εννοείται, μνήμη, έχει τεράστια μνήμη γιατί το γυμνάζεις, πίστεψέ με ότι ούτε καν να το σκεφτείς, ναι, 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 θα ξαναγυρίσεις τόσο γρήγορα στην αρχική του κατάσταση. Έχω διαβάσει πάρα πολύ και ξέρω ότι τους μήνες που εγκυμονείς πρέπει να γυμνάζεσαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή να γυμνάζεσαι, που έχουν κάποια συγκεκριμένη γυμναστική. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω ακριβώς τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχει, ναι, πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει. Απλά πρέπει να προσέχεις τους 9 μήνες, αυτό ξέρω, ώστε να μην έχεις πρόβλημα μετά. Πολύ. Που λέμε τις ραγάδες και αυτά. Οι άντρες δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Πώς, αλλά για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ο προορισμός της γυναίκας είναι να κάνει ένα παιδί. Ξέρεις να σου πω κάτι. Αν ένας άντρας. Συγγνώμη και εμείς και όχι εσείς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άντρας μπορεί να μην βλέπει τη γυναίκα του ερωτικά. Αν μετά την εγκυμοσύνη χαλάσει το σώμα της. Δεν μιλάω τώρα στις, ναι, υπερβολές και να παρατηθεί και να ταφεθεί προς, ναι, Θεού και να μην, ναι, λέμε και ψέματα. Αλλά στην πραγματικότητα το να χαλάσει λίγο το σώμα μιας γυναίκας. Είναι πολύ λογικό τώρα, και μετά ξαναεπανέρχεσαι. Το να κάνει, το να γίνεσαι μάνα του παιδιού σου, να γίνεται μια γυναίκα, μόνο και μόνο γι' αυτό τη σέβεσαι και την αγαπάς για όλη τη ζωή. Η αλήθεια είναι, έχω μάθει κάτι τελευταία. Λέει ότι οι γυναίκες, τις οποίες λατρεύουν πάρα πολύ οι άντρες τους, λέει ότι μπορεί να εγκυμονούν εκείνοι για αυτές, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, λέει, αντί να κάνουν εκείνοι σε μετό, κάνουν εκείνοι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αν μου λέγεις. Το έχεις ακούσει, ναι, αυτό. Ναι. Εγώ ξέρω απλά ότι όταν είναι μια γυναίκα έγκυος και τρώει, τρώει και ο άντρας. Και πολλές φορές παχαίνει. Δεν έχουμε φαγητό, μην αγχώνεσαι. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έρχεται και ένα βίντεο προφητικό που τραγούδησες για τον Αλέξη Τσίπρα πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Και τι τραγούδησε η Σάσα για τον Τσίπρα που μετά από πολλά χρόνια ο Τσίπρας γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδος. Σάσα μου, πάμε να δούμε τώρα αυτό το βίντεο που μάλλον το τραγούδι που τραγούδησε για τον Αλέξη Τσίπρα πριν πόσα χρόνια το τραγούδησε αυτό. 7, go, Τσίπρα, go. Πριν πόσα χρόνια, ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ δεν το 2006, νομίζω. Προφητικό, έλεγε. Προφητικό. Νομίζω ότι τότε πρέπει να έχει 3% ο Τσίπρας.
Δηλαδή τον τραγούδισε. Όχι, είχε πάει και στο 2017, κάτι τέτοιο. Δεν είναι από 7 χρόνια. Το 6 ήταν μόλι είχε βγει. Το 6 είχε που είχε ανέβει πολύ. Όχι, δεν το θυμάμαι για 17 καλέ. Να ψάξω το να δείτε. Λοιπόν, να το έχω ερώτηση να σου πω. Είχε πάει στο 17 και ξανά στι βουλευτικέ εκλογέ. Όχι, όχι. Σε τι. Γενικώ σε προθέσει ψήφου και τα λοιπά. Ναι, προθέσει ψήφου τώρα. Α, η πρόθεση ψήφου. Όχι, σε εκλογέ με το που βγήκε έκανε ποτέ 17% ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όχι, ποτέ 3%. Αυτό κάναμε και σκετσάκι στου άγαμου. Ότι πήρε το αυτό του και το ξαναγύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στο 4. Εντάξει, οκ, δεν επιμένω γιατί. Αλλά όχι σε βουλευτικέ εκλογέ μόλι βγήκε. Όχι. Λοιπόν, για να δούμε τι προφητικό τραγούδι σε Σάσα πριν από αρκετά χρόνια. Στο όλα. Παρακαλώ. Να πούμε βέβαια ότι η ιδέα αυτή και η στίχη είναι του Βαγγέλη Περί, προσωπικού φίλου του Γρηγόρη. Πολύ του αδερφού. Κολλητού. Αυτά ήταν τα βίντεο τα οποία κάναμε κάθε εβδομάδα με ό,τι γινόταν. Με την επικαιρότητα. Όχι, ήταν στην επικαιρότητα. Ναι. Τα κάναμε όλα. Και ήταν το τραγούδι της εβδομάδας αυτό λοιπόν. Τα κάναμε όλα τραγούδια. Τα κάναμε τραγούδια, αυτό εννοώ. Τα κάναμε όλα. Είναι τίτλος όλα. Για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά το όλα ήταν ο τίτλος της εκπομπής και είναι πολύ γνωστό τα κάνουμε όλα. Και ήταν και όλα μπιπ. Οπότε τα κάνουμε όλα μπιπ. Μπιπ, σωστά. Καταλαβαίνετε. Οπότε στα ρόπα πα να την πει σε μένα. Μην ξεχάσει ότι είμαι κοπέλα του Θεού. Εντάξει. Τώρα πέρα από οποιοδήποτε χιούμορ. Αυτό εσύ πρέπει να το ξεχάσει. Και όλα αυτά τα χρόνια. Α, όχι με τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνει τέτοια τεράστια επιτυχία και φέτος κάνει. Ακριβώς. Και ενώ και ο Θέμος και τα βιντεάκια του Βαγγέλη του Περί είναι καταπληκτικά, αλλά και γενικά το μυαλό. Τι, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και το μυαλό του Βαγγέλη είναι συγκλονιστικό και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Ακριβώς. Αυτό δεν αμφισβητείται με τίποτα. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά πώς τα βλέπεις. Απλά σου αρνούτε. Πώς τα βλέπεις. Πολύ μακρινά και ούτε εγώ τα θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, αν ξαναρχόσουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή σου, είναι όταν πρόταση, θα ξανάβγαινες έτσι με το μαγιό σου, με το αυτό σου, με το σεξι σου, τι θα θέλεις να πεις, παιδιά, το έκανα, τέλος. Το σεξι, και τόσο όσο γι' αυτό πριν που είπες για τη μητέρα μου, σου λέω δεν ήμουν ποτέ από τα κορίτσια που ήταν εντελώς, ξέρεις. Και ήμουν πάντα πολύ προσεγμένη με τα σορτσάκια μου, ήμουν προσεγμένη σε όλα. σε σχέση με τις υπόλοιπες εννοώ, πάντα να το ξεκαθαρίσω. Νομίζω πως ναι. Και ειδικά τώρα που έχω κάνει και μαθήματα φωνητικής τότε, μια χαρά. Τώρα δεν ήμουν καλύτερη. Η φωνή σου τώρα πώς την ακούς. Εκεί πέρα είναι που θυμάμαι ότι ξεκίνησα τα μαθήματα φωνητικής. Δεν σου αρέσει και πάρα πολύ δηλαδή σε αυτό που ακούς. Εκεί πέρα είναι η αλήθεια ότι πήγαινε και σχολείο και ήμουν 7 στα 7 πολύ κουρασμένη. Και ήταν σχολείο, εκπομπή, ήταν πάρα πολλά. Ήταν το μαγαζί το βράδυ και πηγαίναμε πολύ σερή και δηλαδή και να ήθελες, δεν μπορούσες να δώσεις και τον καλύτερο σε αυτό. Τώρα τι κάνεις, πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό είχαμε βασικά το χειμώνα. Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν και να ευχαριστώ πολύ βέβαια με τον Χάρη Κωστόπουλο. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Σαμάρτωλη. Δεν με θέλεις πια. Δεν σε θέλω πια.
Ο Χαρίς. Και τον βλέπω για ποιοτικό, είδες. Τι ποιοτικό, καλά. Για... Α, όχι, όλα. Ο Δημήτρης είναι από τους πιο... Όλα, όλα, το λόγο έτσι, που του έκανε την πρόταση να συνεργαστούμε. Από τους πιο κομπλεξάριστους. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Αυτούς τους κομπλεξικούς, τους, πώς τους λένε, τους κουλτουριάριδες. Λύσαξες. Που βγάζουν τη μία, βγάζουν την άλλη πλευρά. Και όλες αυτές τις μπούρδες. Λύσαξες με το χώρο μου. Τι να είμαι, γιατί συνελύσαξες. Αφού είσαι εσύ ο πρώτος που τους κράζεις. Εγώ να με τους κράξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ. Βασικά, ο Χάρης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχαμε. Έζησα φέτος και πέρυσι και λόγω του παραγωγού μου, του Κωνσταντίνου Τσιγανού, είχα τις πιο υπέροχες συνεργασίες πέρυσι στο Καραμέλα. Περίμενε, σας έλα, το έχει. Ένα τραγούδι του Κωστόπουλου το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Για πέξτε. Μπράβο. Οχ, τι θα πεις. Ήταν αναμενωμένο να γίνω της καρδιάς σου το θύμα το επόμενο. Ήταν αναμενωμένο. Μάλιστα. Που έχουμε κάνει 500 δίσκους με τον Κωστόπουλο. Με το Χάρη, ναι, σοβαρά. Και με τον αδερφό του, για άλλους και ναι, για άλλους. Ναι. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Έγραφε και πολύ ωραία μουσική. Άνθρωποι και όλη η οικογένεια. Φέτος που τους νιώθεις καλύτερα, έπαθα σοκ για να σας πω την αλήθεια. Και πέρυσι που ήμασταν στο Καραμέλα, υπέροχη σεζόν, πολλές ημέρες βέβαια. Mm-hmm. Γι' αυτά ευχαριστώ βέβαια. Ξαναλέω το Σιγανό, βέβαια. Έχει πει αυτό το Μαρμαρό. Σταμάτα, παιδί μου. Πρέπει να το πω, γιατί τον ευχαριστώ. Θα σου πω κάτι. Ο ίδιος δεν μπορεί. Καλή σιγά, δεν ακούγεται. Όχι, θα σου πω. Γιατί το λέω. Γιατί ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα και όχι μία φορά, δύο φορές. Εντάξει, ξέρεις, το έχουμε καταλάβει πραγματικό ότι είναι μάλλον... Να είστε καλά, να είστε καλά. Σιγανό, θα σου κάνω τα μαλλιά. Όχι, εντάξει, δεν είναι... Να είναι καλό άνθρωπος που είναι και τόσο ταλαντούχος γενικά. Να είναι... Βεβαίως. Να σου πω, με τα ελληνικά τα πας καλά τα τραγούδια, έτσι. Ναι, πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι είσαι η καλύτερη αντίπαλος για την μπαλαλάκια. Είμαι λίγο μπαλαλάκια. Δεύτερη ήττα σε μια βραδιά επεκατόρου. Περίμενε, από κοντά, από κοντά. Γιατί τη φοβάμαι. Κάτσε να κάτσω. Την έχω δει και κερδίσει πάντα. Να σας πω, είμαι λίγο, νομίζω, λίγο τεφορμή σήμερα. Μαρία, αν χάσεις από τη Σάσα αυτό το παιχνίδι και σου πάρει το πρωτάθλημα. Δεύτερη ήττα σε δύο παιχνίδια. Παίζεις και εσύ όμως, Δημήτρη, δεν το ξέρεις. Παίζεις και εσύ. Η τρίσα. Και πώς είναι, όποιος πει το πιο γρήγορο ή ένα-ένα-ένα. Όχι, όποιος πει το πιο γρήγορο. Εγώ σας βλέπω. Ο πιο γρήγορος κερδίζει και εδώ. Ο πιο γρήγορος κερδίζει και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Όπως το σκούτερ. Όπως το σκούτερ. Έχουμε το σηματάκι μας. Ε, έχουμε το σηματάκι της μπαλαλάικα. Δεν ακούω κιόλας, δεν ξέρω τι μου λέτε αν μου λέτε πάνω. Το έχουμε, Μαρία. Το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, Σάσα, λέω μία λέξη. Έχετε 5 δευτερόλεπτα. Σας παρακολουθώ, τα ξέρω. Α, τα ξέρεις, μπράβο σας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρακολουθείς μορφωτικές εκπομπές. Ευχαριστώ. Πρώτη λέξη και παίζετε και οι τρεις ο καθένας για την πάρτι του. Η Μαρία πρέπει να συντηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας γιατί τον έχει χάσει, νομίζω, μόνο και πόνο από την ψυχολογία σήμερα. Για να δούμε η Μαρία, θα είναι τόσο καλή όσο τις άλλες φορές. Ειλικρινά, στο τέλος θα σε δείρω. Η Μαρία έχει προβλήματα πολλά αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αλλά η πρώτη λέξη είναι η λέξη πειρασμός. Είσαι μωρό μου, πειρασμός. Σεισμός. Δημήτρη, στα Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. 1-0, Σταρόβα, με κερδίσει. Πάρα πολύ. Δεύτερη λέξη, παρακαλώ, 1-0, ο Σταρόβας. Δεύτερη λέξη είναι η λέξη... Πρόβλημα. Πλάκα μου κάνετε. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ. Καρδιά μου εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ. Πήγε και εσύ σε τραγούδια τώρα. Τι είπε και εσύ τώρα. Τραγούδι τίτλο. Τραγούδι τίτλο στο κεφάλι. Και το άλλο το έχω πρόβλημα μεγάλο. Λίτσα, για ακούσει. Έλατε. Καλά, πα πολύ πίσω και εσύ τώρα. Το 88 είμαι γεννημένη. Πριν λίγο πιο. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Θέλει ταχύτητα, έτσι. Η επόμενη λέξη είναι λέξη ρουμπίνια. Σμαραγδά και ρουμπίνια. Σμαραγδά και ρουμπίνια. Στέλιος Ρόκος, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα τραγούδι τώρα του Φίβου Δελιβοριά, το αφού δεν με αγαπάς που έχει μέσα τη λέξη ρουμπίνια. Α, δεν το ξέρετε αυτό, εντάξει. Ναι, και εγώ το ξέρω. Πάμε στην επόμενη. Ο Σταρόβας από εκεί που κέρδιζε πλέον είναι πίσω. Σπουδαίος και η λέξη είναι συνήθεια. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια με τα Μαρία, την 3-1.
Έπρεπε να κάνω προπόνηση στο σπίτι, σε παρακαλώ. Μα εσύ τα τραγουδάς κάποια από αυτά, δηλαδή. Σάσα. Αυτά, όχι τίποτα. Σάσα, πες. Είσαι σίγουρος. Πες σε λίγο, στο σπίτι είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, όντως. Λοιπόν, 3-1 η Μαρία και κουρασμένη. Αν και δεν ξέρω βέβαια πόσο θα κρατήσει αυτή η πρωτιά της Μαρίας. Γρηγόρη, ειλικρινά θα σε φαγαρίσει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γκρεμιστεί από την πρώτη θέση η Μαρία. Κοίτα, χαρά. Περίμενε, πώς είναι η λέξη, να αντιδράσω από τώρα ή να τις αφήσω. Να αντιδράσεις από τώρα. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη, εσύ πρέπει να το βρεις αυτό. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη σημαία. Με σημαία μου, μια φούστα. Τώρα. Μη καψούρα μου. Βέβαια τώρα, Κέτη. Σταρόβα, πραγματικά. Τι είναι τα χαρά, επειδή δεν είναι. Καλά, και μου συγχαρητήρια. Πάρα πολύ. Να σε καλά, και εμένα. Καλή τύχη, με κατόρθω. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, αδειό. Θα το βρει εσύ, λογικά. Η επόμενη λέξη, έκτη, 3-2. Η Σάσα είναι πολύ πίσω, δυστυχώς, αλλά και η Μαρία που ξέρει μπορεί να κατσακρεμιστεί από εκεί. Θα φας σφαλιάρα. Συγνότητα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Ρε, στα όνομα με μεθαίνει, ρε φίλε. Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Κανένα Καραδήμο. Αυτά δεν τα ξέρω. Το τραγούδι το δικό σου, πώς λέγεται αυτό το... Μου μάθες έρωτα. Μου μάθες έρωτα. Μου μάθες. Έρωτα. Σάσα, σε παρακαλώ. Επόμενη λέξη είναι εύκολο. Τζάμι. Φυσά πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσά πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Εγώ αυτή. Εγώ είμαι αυτή, ναι. Φυσάει πολύ εγώ. Και παίρνει κρύος. Λοιπόν, δεν με πάει από εδώ. Πού πήγαινε από εκεί. Θα μας τρελάνεις, λοιπόν, από εδώ. Είναι όρθια, λέγε. Όρθια. Μείνω όρθια και σου πάει και να είσαι όρθια η αλήθεια. Αν είναι όρθια μόνο για να μην μου δίνεις την κάμερα από εκεί. Κάτσε εκεί πίσω από την καρέκλα, κάτσε. Ωραία. Είναι και το άλλο το ρετρό. Κοντά στο τζάμι. Αγκαλιά. Α, καλά, εντάξει. Επόμενη λέξη, λέξη φαρμάκι. Ρίξε φαρμάκι. Κάτι με ποτήρι και φαρμάκι. Όχι, όχι, όχι. Τέλος χρόνου. Λυπάμαι. Το χάσατε όλοι αυτό. Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου. Όχι, το φαρμάκι τι είπαμε, δεν θέλω. Αυτό είπαμε εμείς. Το είπαμε. Οκ. Πάμε. Αυτό επίσης περιμένω να το βρείτε. Πολύ εύκολα είναι η λέξη κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Αμάρε, παιδί μου! Δεν είμαι καλά. Απίστευτο. Δεν είμαι καλά. Δεν τελειώσαμε τώρα. Σάσα. Τελευταίο, έχει να κάνει τίποτα στα ρόβα. Πού θα πας, παιδί μου, να ξεχαστεί. Για να ξεχαστεί. Στα ρόβα. Δεν θα πω, για κάτσε καλά, πάρε πόσα από το δεξί σταυροπόδι. Ρε παιδάκι μου, δεν θέλουμε να κάνεις. Έτσι. Στα ρόβα, για πες. Δεν μασάω, δεν αποσπώνω με τίποτα. Τι να έχεις και κάτωψη. 4-4-1. Λέγε, λέγε. Η λέξη είναι η λέξη κίνδυνος. Κίνδυνο στα μάτια. Να το είστε καλό. Κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Κάτσε εκεί πέρα που αποκτάει ποιότητα. Φοβερό. Ήταν κολλητικό. Είναι κολλητικό. Επόμενη λέξη είναι η λέξη μπαλάντα. Τι. Είσαι μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα. Είσαι μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα. Χωρίς να ξέρω. 5-2. Εγώ τι είπα, σαν παλιός. Είναι 2-4-6-7. 7 ακόμη τραγούδια. Α, εντάξει, έχω 7 τραγούδια. 7 μαραθώνιες είναι αυτό απόψε. 7 τραγούδια ακόμα. Μπαμπάτσικια η εκπομπή και απόψε. Μπαλαλάικα. 5-4. Να σας πω και κάτι, βέβαια, το Σάββατο ξεκινάει η καινούργια εκπομπή της Μαρίας Μπεκαδά. Πρωινό σου, πρωινό σου. Όλοι θα είμαστε εκεί. Θα ξυπνήσει. Θέλω. Αυτό θέλω. Όταν έρθω στην εκπομπή σου που λέει η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα. Αλλά εγώ μαγειρεύω καλύτερα από τη μαμά μου, νομίζω. Αλήθεια. Αυτό είναι και το θέμα. Θα πας κανελόνια από μένα να δεις. Αλήθεια, λες. Τέλεια. Κάτσε να το δες πρώτα τι γίνεται και θα καταλάβεις. Εντάξει. Λοιπόν, επόμενη λέξη είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε παρακαλώ, Σάσα. Σε παρακαλώ. Τρόμαξε, λέω. Πάρα πολύ εύκολη. Η επόμενη λέξη είναι κουτό. Τι. Αχ, βρε κουτό, βρε. Μπράβο, μπράβο. Εγώ ξεκουτό. Αυτό ήταν τώρα για τη Σάσα, το 5-4-3. Επόμενη λέξη γρήγορα. Ολοκένουργιος. Ολοκένουργιος. Σάσα, πάστα, πάει κοντά και σοβαρίζει τον Δημήτρη. Εγώ πού είμαι. Εσείς πρώτη, 5-4-4. Να είναι η επιστροφή της Σάσας. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Βρήκες καινούργια τραγούδια όμως. Ναι, η Μαρία μπορεί να χάσει και αυτή τη φορά. Πώς γίνεται να είσαι τόσο μπροστά, Μαρία, και να κάνεις συγγνώμη που το λέω.
Θα σου ρίξω σφαλιάρα στο τέλος, θα τη φας. Μα δεν το βλέπεις ότι στεναχωριέται με την πορεία σου. Μα στεναχωριέμαι γιατί το έχεις, ρε παιδί μου, το έχεις. Στεναχωριέμαι, πιάσου εκεί. Η πτώση της Μαρίας Μπεκατόρου σε ένα πρωτάθλημα. Θα σου ρίξω μία τώρα. Πω πω, έτσι χωρίς είναι δικιά μου. Η λέξη επόμενη είναι η λέξη πίνεις. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο. Δεν πρόλαβα. Τι πλάσμα είναι αυτό, δεν πνοείται με τίποτα, ρε παιδιά. Για αυτά που λες, τις δίνεις όμως τροφή. Εντάξει, όχι, αυτό... επειδή σε αγαπάει, γι' αυτό τα κάνεις, σε ζωρίζει. Εγώ δεν θα πω τη σε λέξη. Σε πιέζει και αποδίδεις. Δεν θα πω τη λέξη γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα πω ότι είναι εξωτικό νησί. Πάμε για τρέλες στη Σέιχελες. Μ' αρέσει αυτό με παντομήμα. Παντομήμα και ωραίο και αυτό. Αυτό είναι Μπαϊ όμως και Χαβάη. Ναι, θα μπορούσα να ήταν και δικιά σου, αλλά ψάχναμε τις Σεϊχέλες. Σου ζητάω συγγνώμη, Σάσα. Άρα θα τον πρόλαβα. Έτσι Μαλδίβες έχει που είναι αγαπημένη. Τρία ακόμα. Σάσα μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί να περάσει και μπροστά. Με τρία. Δηλαδή με επωνόμενο να τα λες. Επόμενη λέξη είναι στρώμα. Στρώσε το στρώμα σου για δυο. Χειροκρότημα και Δημήτρη και Μαρία. Σάσα, είσαι πολύ μικρή. Όχι, θα ρωτήσω εγώ κάτι. Εγώ γεννήθηκα το 88, είναι δυνατόν να μην το τραγουδί. Είσαι 27 χρονών. Μα είναι δυνατόν να μου στείλει το στρώμα. Στρώσε το στρώμα σου, είναι γνωστό κομμάτι. Βάλε μου λίγο καραδί μου, να κάνω λίγο μόδα. Άκου τώρα να σου πω, πάρε την απόφαση, έχασε. Δεν είναι κακό, έχασε. Δεν έχω μάθει να χάνω. Στα 4. Να σου παίξω μια μπύριμπα. Εκεί 6, 7 ο Δημήτρη. Δυο σα τώρα, Δημήτρη. Αν βρει το επόμενο, κερδίζει. Αν βρεις σοφαρίζεις και πάμε για τον τελικό. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη... Με υπονοούμενα πες τα. Θα πω την επόμενη. Πες τα όπως είπες το εξωτικό. Να πω και το τέλος θα την πω με υπονοούμενα. Η λέξη είναι καντήλι. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω, όχι, δεν έχει καντήλι. Όχι. Καμία σχέση. Έσβησε... Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Η σοφάριση του σταρόμπαρτα. Ωραία. Και πάμε στο 20. Εδώ θα κάνω παντομήμα. Παντομήμα. Εντάξει, θα κάνω παντομήμα. Έγινε. Και το βρίσκει, παίζουν οι δυο τους. Σας αμεσύ έχεις χάσει. Τι πρέπει να παθαίνεις. Λοιπόν. Χαίρομαι. Παντομήμα. Κολυμπάς. Ελέφαντας, αλλά τι ελέφαντας. Ελέφαντας, ναι, αλλά τι είναι αυτό. Προβοσκίδα. Σκάστε καλέ, Μαρία, φόφι. Μαρία. Κάποιε. Να βοηθήσετε. Έλα, πήγε πιο κοντά να δει. Το είδα, αλλά δεν το είπατε, ρε γαμώτο. Η αγάπη είναι ελέφαντα. Μπράβο! Μπράβο, ρε Μαρία. Το είπανε, καλέ. Μπράβο, ρε Μαρία. Ευχαριστώ και έπειτα. Ευχαριστώ που συναδέλφους που βοήθησαν για αυτή τη νίκη. Ελέφαντα λέει και τι, προβοσκή, αρχίζουν μετά και το χαλάνε. Δεν θα καλά του. Κοίτα δώρες, κοίτα να πούμε τι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι καμπιονάτο. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Μαρία, Μαρία. Παραγωγό εσύ δεν έχεις. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για άλλη μια φορά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει με 20 Σάσα, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε κάπου εδώ. Να σε καλά, Δημήτρη. Και σε εσένα, ό,τι θυμείς. Για όλα, σε αυτό το όμορφο σπίτι. Θες κάτι για το σιγανό να πεις πριν κλείσουμε. Εννοείται ότι τον ευχαριστώ για όλα. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και πριν όμως θα ήθελα να βάλουμε ένα βίντεο, να είναι σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα από τα τρία. Και θα ήθελα αυτό με το νησί, το εξωτικό. Το εξωτικό νησί και έτσι κάπως να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σάσα, να σε ξαναευχαριστήσω, να είσαι καλά και ευτυχισμένη με το αγόρι σου. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια και υγεία, χαρά και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα τα καλά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ σε καλή επιτυχία και μια ζωή σε κομμάτι. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ.